Διανύουμε τη μεγάλη εβδομάδα και η κίνηση των καταναλωτών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα για την αγορά της Σάμου. Η κίνηση είναι μέτρια, ο κόσμος ψωνίζει μετρημένα, κάνει τα απαραίτητα που πρέπει να κάνει χωρίς να ξοδιάζει παραπάνω. Τα πασχαλινά κινούνται. Τα πασχαλινά, επειδή είναι υποχρεώσεις που δεν μπορούν να μην γίνουν, κινούνται. Ξεκινήσατε τα εργαστικά ψώνια? Ναι, σήμερα πήγα σούπερ μάρκετ, αλλά απογοητεύτηκα. Οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Η κίνηση, ανάλογα που είναι και Πάσχα, λίγη. Το μόνο που έχει κόσμο είναι το μαγαζί που γεωπόνι, που έχουν τα φυτά, αυτά. Συγκριτικά με πέρυσι, εσείς κάνετε περισσότερα ψώνια, λιγότερα, πώς είναι? Τα ίδια ψώνια έκανα, αλλά η τιμή είναι, να μην πω, 30% απάνω. Και ακόμα δεν πήγα και στο κρυοπόλι. Ακόμα η κίνηση είναι υποτονική, δεν έχει ξεκινήσει ο κόσμος να ψωνίζει. Η τιμή του... Η τιμή κυμαίνεται από 11,90 έως 12, έως 13. Σε σχέση με πέρυσι, πώς είναι? 1 ευρώ πάνω. Κοίταξε, από σήμερα ξεκίνησε να πληρώνονται οι συνταξιούχοι, οπότε περιμένουμε από αύριο να έχει κάποια καλύτερη κίνηση. Μόνο όταν πέσουν οι συντάξεις και οι μισθοί, αρχινάει η κίνηση. Τα δώρα. Πώς τι αγοράζει κυρίως, Τέταρτα, λίγα τα ολόκληρα, πολλά τα τέταρτα και τα μισάδια. Να τώρα έλεγα στην κοπέλα, μπήκε μία κυρία, λέει πέρυσι πήραμε ολόκληρο, φέτος θα πάρουμε μια πλατούλα. Εύχομαι βέβαια σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, ας μας στηρίξει ο κόσμος, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και το βλέπουμε όλοι μας, γιατί το ζούμε όλοι μας, δεν είναι μεμονωμένο το γεγονός, είναι στο σύνολο. Απλά ζητάμε τη συμπαράσταση των συμπολιτών μας, την υποστήριξη και μέσα από την καρδιά μου και από όλο τον εμπορικό κόσμο, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Όλοι πλέον ελπίζουν στην ελληνική συνήθεια των αγορών της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Κίνηση δεν υπάρχει, τα πράγματα είναι πολύ υποτονικά. Περιμένουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας λίγο να κινηθεί η αγορά παραπάνω και βλέπουμε. Περιμένετε τώρα τα ψώνια της τελευταίας στιγμής να κάνει ο κόσμος? Ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής. Τώρα περιμένουμε να πληρωθεί κιόλας ο κόσμος και να δούμε πώς θα πάει η κίνηση. Πολύ πιο κάτω, πιο πεσμένα φέτος. Ειδικά μετά τις γιορτές έκανε μια μεγάλη κοιλιά. Οι τιμές των προϊόντων σε σχέση με πέρσι? Έχουν αλλάξει λίγο, ελάχιστα, τουλάχιστον στην εταιρεία μου, πολύ λίγο, όχι πολλά. Λίγη διαφορά. Οπότε τώρα περιμένετε τις αγορές της τελευταίας στιγμής? Ελπίζουμε. Μέχρι παραμονή... Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν όλα υποτονικά. Νομίζω ότι τώρα, αυτές τις μέρες, τις 3-4 τελευταίες μέρες, κάτι φάνηκε. Κάτι φάνηκε, ο κόσμος κυκλοφορεί, παρόλο τον άσχημο καιρό. Βέβαια, έρχονται πολύ καλύτερες μέρες όσο αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Θα ντυθεί, θα βγει, θα περάσει καλά και θέλουμε για λίγο και εμείς σαν έμποροι, αλλά και ο κόσμος, πραγματικά να το ευχαριστηθούμε, να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά τα γεγονότα που μας ταλαιπωρούν.